Ένωσης Τουρκίας επιβεβαιώνει ότι η Τουρκία είναι αναντικατάστατος σύμμαχος των υπεριαλιστικών σχεδιασμών της συνεκμετάλλευσης υδρογων ανθράκων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, πράγμα που αποθρασύνει την επιθετικότητά της. Αυτή είναι η λεγόμενη θετική ευρωτουρκική ατζέντα που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ. Οι επικριτικές αναφορές και απειλές κυρώσεων λειτουργούν στο πλαίσιο των μπαζαριών Ηνωμένων Πολιτειών, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, για να δεθεί πιο γερά στο ΝΑΤΟ, στο έδαφος των σφοδρών ανταγωνισμών με Ρωσία και Κίνα. Η δεδομένη αντιλαϊκή πολιτική της τουρκικής κυβέρνησης σε βάρος συνδικαλιστών, γυναικών, φοιτητών, δεν μπορεί να αποτελεί άλοθη στην αντιλαϊκότητα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βαθύτερη εμπλοκή της ελληνικής αστικής τάξης στα υπεριαλιστικά σχέδια αποδεδειγμένα οδηγεί στη διεύρυνση της ατζέντας αμφισβητήσεων κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπως τεκμηριώνεται από την πρόσφατη επίσκεψη του Έλληνα ΕΠΕΚ στην Άγκυρα, σε πιθανότητες νέες ανάφλεξης στην περιοχή, στην πρόθεση επικίνδυνων διχοτομικών σχεδίων στην Κύπρο. Ο σεβασμός των κυριαρχικών δικαιωμάτων, η οικοδόμηση σχέσεων αμοιβαίου ωφέλους, περνά από την απεμπλοκή από τα υπεριαλιστικά σχέδια, το κλείσιμο ξένων στρατιωτικών βάσεων, την αποδέσμευση από ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση με τους λαούς αφέντες στον τόπο τους.